Είναι γνωστό ότι την ιστορία της ζωής μας την γράφουμε εμείς. Έχουμε το αυτεξούσιο. Ο Θεός όμως επεμβαίνει στη ζωή μας. Παραδείγματος χάρη, στο θέμα του γάμου, εγώ διαλέγω ή ο Θεός θα μου στείλει τον κατάλληλο, άνθρωπο. Βέβαια, περιττό να πω ότι η απορία από κοπέλα προέρχεται, αλλά φαίνεται αυτό. Αλλά ωστόσο όμως πάλι με συντομία θα απαντήσω. Ναι, στη ζωή μας μέσα, παιδιά, έχουμε το αυτεξούσιο. Έχουμε όμως και τη χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος κινείται, αλλά και ο Θεός κινείται σε μια παράλληλη τροχιά. Χωρίς το αυτεξούσιο του ανθρώπου να καταργείται, εν τούτης την ιστορία την κατευθύνει ο Θεός. Παλιά είχα πει ένα παράδειγμα πάλι σε ώρα απορίων, θα σας το ξαναπώ. Υποθέσατε ένα καράβι. Στο καράβι αυτό υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, ναύτες, προσωπικό δηλαδή, και επιβάτε. Όλοι κινούνται όπως ο καθένας θέλει. Ο άλλος κάνει περίπατο στο κατάστρωμα, άλλος διαβάζει σε μια πολυθρόνα ένα βιβλίο, άλλος τρώγει, άλλος συζητά, άλλος κοιμάται. Ο καθένας κινείται όπως θέλει μέσα στο καράβι. Προσέξτε, όπως θέλει. Εν τούτης το καράβι με όλο το προσωπικό και τον κόσμο, τον πληθυσμό που έχει, κατευθύνεται σε ένα λιμάνι. Η πρώτη περίπτωση που κινείται ο καθένας είναι το αυτεξούσιο. Η δευτέρα περίπτωση που το καράβι κουβαλάει όλους αυτούς μαζί προς κάποιο λιμάνι είναι η κυβέρνηση του Θεού. Συνεπώς βλέπουμε ότι και το αυτεξούσιο υπάρχει και ο Θεός κυβερνά και τη ζωή μας. Παρά τα αυτά, κυβερνά και την ιστορία. Και ερωτούμε, επί συγκεκριμένης περιπτώσεως, όπως εδώ τίθεται το παράδειγμα, και εγώ θα απαντήσω επί της συγκεκριμένης περιπτώσεως, στο θέμα του γάμου, διαλέγω ή ο Θεός δημιουργεί ένα σταυροδρόμι συναντήσεως δύο προσώπων? Προσέξτε, είναι και τα δυο. Και εγώ θα διαλέξω και ο Θεός θα δώσει. Εδώ όμως πρέπει να πούμε ότι έχει ο Θεός δύο θελήματα. Το ένα είναι το κατ' ευδοκίαν και το άλλο είναι το κατά παραχώρηση. Σημειώνει σε μια του επιστολή ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Λέγει, ένας που πρόκειται να παντρευτεί, επαναλαμβάνω, απαντώ στο συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί περί παραδείγματος είναι ο λόγος στην όλη απορία. Εκείνος που πρόκειται να παντρευτεί οφείλει να αναφέρει το θέμα του εις τον επίσκοπο, δηλαδή στην εκκλησία, ώστε ο γάμος, λέγει, να είναι κατά Θεόν και όχι κατ' επιθυμία. Σπουδαίο αυτό. Σημαίνει ότι το θέμα το αναθέτω στο Θεό, διά της εκκλησίας, διά του επισκόπου. Γι' αυτό το λόγο, αν το θέλετε, και ο γάμος ιερολογείται. Τι θα πει ιερολογείται? Τυχαίνει ευλογίας εκ μέρους του Θεού. Ούτου τρέχοντος ουδέ του θέλοντος. Ούτε ακόμα εάν θέλουμε να φτιάξουμε σπιτικό χωρίς να θέλει ο Θεός, μπορεί να φτιαχτεί? Όπως το λέγει ωραία αυτό ένας ψαλμικός στίχος, εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, και οίκος δεν είναι μόνο τα ντουβάρια,
Οίκος είναι η οικογένεια. Εις μά την εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν ο Θεός δεν θέλει να γίνει κάτι, ματέως όλα πηγαίνουν. Συμπέρασμα. Πρέπει να υπάρχει η ευλογία του Θεού, διότι εγώ πρέπει να διαλέξω με κριτήρια που θα διέθετε ο Θεός. Πρέπει να διαλέξω με μάτια του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να διαλέξω με νουν Χριστού. Όχι το γάμο, οτιδήποτε, αλλά και το γάμο. Μπορώ να πω, εάν πάρω το πρόσωπο αυτό, θα με ωφελήσει? Θα μου βγει σε καλό? Έχει τις προϋποθέσεις εκείνες για να ζήσουμε καλά? Τι θα πει κατεπιθυμίαν? Α, μ' αρέσει το πρόσωπο αυτό, δεν λογαριάζω τίποτα. Ούτε τη γνώμη κανενός δεν λογαριάζω. Ούτε των γονέων μου. Τους περιφρονώ και λέγω ότι εκείνο που εγώ διάλεξα, αυτό θέλω και θα γίνει αυτό που θέλω. Αυτό που συνήθως και κατεξοχήν γίνεται στην εποχή μας. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε πολλά διαζύγια και αποτυχημένους γάμους. Αυτός ο γάμος είναι προσέξτε, είναι κατ' επιθυμία και όχι κατ' ευδοκία. Όχι διότι ευδοκεί ο Θεός, όχι διότι πραγματικά το θέλει αυτό ο Θεός. Έτσι θα πρέπει να προσανατολίσω το δικό μου το θέλημα στο θέλημα του Θεού, με κριτήρια γεωγραφικά. Δεν έχω ανάγκη να δω στον ύπνο μου τίποτε, ούτε να μου αποκαλύψει ο Θεός τίποτε και να χτυπιέμαι και να λέγω τι πρέπει να κάνω. Τα κριτήρια μου θα είναι γεωγραφικά, θα είναι πνευματικά κριτήρια. Και όταν έτσι σκεφτώ, τότε εγώ διαλέγω. Τότε έρχεται ο Θεός με το κατευδοκίαν θέλημά του και με βοηθάει. Διαφορετικά, διαφορετικά, έρχεται με το καταπαραχώρηση θέλημά του, που θα πει το θέλω, κάντο, αλλά δεν το θέλω. Κάντο, αλλά δεν το θέλω. Και να σας πω ένα καταπαραχώρηση θέλημα του Θεού. Άκουστε. Θα μείνω στο παράδειγμα πάλι, στο θέμα του γάμου. Αν και έπρεπε να το επεκτείνει κανείς αυτό σαν απορία, δεν πειράζει. Όλοι έχετε πάει σε γάμο, όλοι έχετε δει ότι γίνεται μία στεφάνωση. Γι' αυτό και ο γάμος παίρνει την ονομασία στέφανα, στεφάνωμα. Στεφάνια. Σήμερα τα λουλούδια είναι ψεύτικα, κάποτε ήταν αληθινά. Λίγο παλιότερα εδώ στη Θεσσαλία βρήκα εγώ σε αρκετούς ναούς όχι στεφάνια με την έννοια αυτό που λέμε με λουλούδια, αλλά με την έννοια του στέματος. Του στέματος, δηλαδή αυτό που λέμε στέψεις από το στέμα, αυτό που φορούσαν οι βασιλείς. Και ήταν δύο και έγινε το στέψεις των νεονύμφων. Αλλά σύντε, θα μείνω εις τους στεφάνους. Ξέρετε ότι εστεφανούντο οι νικητέ στην αρχαιότητα. Εδώ τι σημαίνει ότι η Εκκλησία στεφανώνει αυτούς τους δύο που έρχονται να παντρευτούν, να πάρουν την ευλογία από το Θεό? Το λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι ενίκησαν εις το σκάμα της εγκρατείας και της αγνότητος και της σοφροσύνης και της παρθενίας και η κοπέλα και το αγόρι. Και η κοπέλα και το αγόρι. Δεν υπάρχει ξεχωριστή ηθική ότι η κοπέλα πρέπει να προσέχει και το αγόρι δεν πρέπει να προσέχει. Και η κοπέλα, λέγω τρίτη φορά, και το αγόρι. Στο στίβο, στο σκάμα της σοφροσύνης, της αγνότητος, της εγκρατείας. Και έρχονται και οι δυο εν παρθενία. Και η Εκκλησία τώρα, ενώ η παρθενία ασκήθηκε εν κρυπτό, έρχεται τώρα η Εκκλησία στα φανερά να στεφανώσει τα παιδιά της,
που έμειναν αγνά και αμόλυντα στη σάρκα, στο σώμα. Και έτσι στεφανώνει αυτούς τους δύο νέους ως νικητάς της Παρθενίας. Αυτό αν γίνει είναι το κατευδοκίαν θέλημα του Θεού. Θα έρθει ο Θεός και θα ευλογήσει με τα δυο του χέρια. Αν αυτό δεν γίνει, ποιο δηλαδή, αν αυτοί οι νέοι δεν τήρησαν την εγκράτεια και τη σοφροσύνη και την Παρθενία, ούτε το αγόρι ούτε το κορίτσι, ακόμα χειρότερα, ούτε και εξομολογήθηκαν, διότι για κάποια στιγμή μπορεί κανείς να έπεσε και μετανοεί, εξομολογείται και προσέρχεται εις τον γάμο. Ούτε εξομολόγησης. Συνεπώς δεν υπάρχει μετάνοια. Βεβαίως η πράξη αυτή του στεφανώματος είναι πλέον μία παροδία, είναι μία κοροϊδία. Είναι σαν κάποιος να έχει ρευματισμός, να μην μπορεί να περπατήσει παρά μόνο με 10 νίκια και να στεφανώνεται ο άνθρωπος αυτός ότι είναι μαραθωνοδρόμος σε ένα δημόσιο στάδιο. Παροδία. Πέραν όμως από αυτό δεν εμποδίζει ο Θεός, διότι αλίμον αν ο Θεός επενέβαινε στη ζωή μας με την έννοια του χωροφύλακα, να μπαίνουμε στη ζωή μας και να έλα εδώ, τι έκανες, να μπαμ, έξω, τι είπα. Μπαίνεις μέσα στο ναό, παντρεύεσαι, αλλά δεν είσαι κάτω από την ευλογία του Θεού. Ο Θεός σε άφησε να παντρευτείς. Είναι το κατά παραχώρηση θέλημά του. Και τότε έχουμε αυτό που έχουμε. Έχουμε τις διαφωνίες, τους τσακωμούς, έχουμε το ξύλο, έχουμε την παρασπόδιση του γάμου, την καταπάτηση του γάμου, έχουμε το διαζύγιο. Γιατί? Διότι δεν είναι το κατά Θεόν ο γάμος. Αυτός δεν είναι το κατά ευδοκία του θελήματός του, αλλά το κατά παραχώρηση ή το κατά το θέλημα το δικό μου, κατά το θέλημα του ανθρώπου. Γι' αυτό και ακριβώς τελικά η υπόθεση ξεπέφτει. Άρα, στην απορία, το αυτεξού σου υπάρχει, μπαίνει και ο Θεός στη ζωή μου? Βεβαίως ναι, είναι και τα δυο. Και εγώ θα προσέχω και εγώ θα διαλέγω, γιατί αλλιώτικα κατά τα άλλα πως θα είχα ευθύνη, διότι ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος και υπευθυνότης σημαίνει αυτεξούσιον. Αν δεν υπάρχει το αυτεξούσιον, η υπευθυνότητα είναι ανύπαρκτη και ο Θεός επεμβαίνει στη ζωή μου. Αυτά και με αυτήν την απορία.